την επικαιρότητα χιονιάς. Έχει ντύσει ολόκληρη τη χώρα σχεδόν. Πάρα πολλά σημεία της Ελλάδας έχουν ντυθεί στα λευκά. Οι συνάδελφοι, όπως η Ελένη Ιατρού, έχουν ντυθεί πάρα πολύ καλά. Θα ξεκινήσουμε με την εικόνα που θα μας δώσει απευθείας αυτή την ώρα από το Τατόι ο Γιώργος Τσελίκας. Ελπίζω, Γιώργο, να μην έχεις μετατραπεί σε χιονάνθρωπος, ενώ σε λίγο θα δούμε εκτός από το χιονιά και τι προβλήματα έχουν έρθει, γιατί έχουμε προβλήματα στους οδικούς άξονες. Γιώργο. Καλημέρα, Άννα, από το πανέμορφο τοπίο. Τώρα με τη βοήθεια του καλού οπερατέρ Γιάννη Κούβαρη θα δείτε ότι πραγματικά το δάσος φόρεσε τα καλά του. Εδώ μιλάμε και Παναγία, από που εμφανίστηκες, βρε Γιώργο, κάθε φορά είσαι μια έκπληξη σαν τα χιόνια κι εσύ. Μα δεν είναι πανέμορφα, ρε παιδιά, αξίζει τον κόπο. Να τελειώσουμε δηλαδή, να μπει ο κρύος χρόνος, έτσι. Και να πάμε όλοι στα χιόνια. Τη λευκάδα αυτή που έχει το δάσος. Είναι σημαντικό. Και πάνω απ' όλα να αφήσουμε στη ζωή μας ίχνη. Και όχι οι λεκέδες, όπως το χιόνι, είναι οι φάδες του χιονιού. Ζωγραφίζεις, ζωγραφίζεις, Γιώργο. Κοιτάτε αυτή την παράμιλη ομορφιά. Γιώργο, ζωγραφίζεις, βλέπουμε ότι προφανώς για να το έχεις τρώσει τόσο πολύ, γιατί είναι και αφράτο το χιόνι, δεν έχει σταματήσει να χιονίζει καθόλου στην περιοχή. Τώρα έχει σταματήσει, εδώ και περίπου 20 λεπτά έχει σταματήσει, ρίχνει απλά τίποτα αυτό το ψηλό. Αλλά είναι, και ξέρεις, κάνει λίγο κρύο, έχει μείον ένα, αλλά έχει την αίσθηση, το feeling που λέμε, ναι, για είναι ελληνικά. Πάνω από μείον 10 βαθμούς αυτή τη στιγμή. Μάλιστα, είναι πάρα δεν πολύ. Κάνει πολύ ωραία η εικόνα. Έτσι, φανταστικό τοπίο. Μάλιστα, λοιπόν, αυτή είναι η εικόνα τώρα από το Τατόι. Έχεις πάρει σβάρνα όλα τα χιονισμένα μέρη όμως που υπάρχουν στο λεκανοπέδιο. Για δώσε μας μια εικόνα, βέβαια, τι επικρατεί και αλλού. Λοιπόν, να πούμε καταρχήν το χρηστικό μέρος, ότι και μέχρι εδώ, αλλά και για να πας για πεντέ, έλεγε ο Πέτρο, οπωσδήποτε αλυσίδες αντιολισθητικές. Είναι επικίνδυνο. Εμείς θέλαμε να πάμε πολιτεία υποκράτιο, παρόλο που φορέσαμε αλυσίδες, παρόλο που τα μάξι 4x4 έγινε αδύνατον. Δεν μπορέσαμε. Λοιπόν, μεγάλη προσοχή και από το τηλεφερίκ μέχρι το καζίνο και εκεί οπωσδήποτε αντιολισθητικές αλυσίδες. Μεγάλη προσοχή, καθαρίζουμε το παμπρίς καλά, έχουμε φωτισμό, κοιτάμε μπαταρία. Το άπαν είναι η σωστή οδήγηση και η προσεκτική οδήγηση. Γιατί το 95% οφείλεται στον οδηγό. Ας έχουμε και σύγχρονο όχημα. Μεγάλη προσοχή λοιπόν, καλή πρωτοχρονιά να έχουμε και έτσι να είναι από εδώ και πέρα οι μέρες μας. Λευκές και αγνές. Αμήν, Γιώργο, από το στόμα σου και στο Θεού ταυτή δεν έχουμε να συμπληρώσουμε τίποτα άλλο, νομίζω. Κανένας από τους συναδέλφους που είμαστε κοντά, Δημήτρη Καναστεφανή, νομίζω μας έχει καλύψει ο Γιώργος Τσελίκας πλήρως. Φεύγει. Ο Γιώργος, στάσου, σε παρακαλώ πολύ, πριν απομακρυνθείς τελείως. Σε περιμένουμε να σε ξαναβρούμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής από άλλο χιονισμένο. Από άλλο, πάει να παίξει, ναι. Από άλλο χιονισμένο σημείο και περιμένουμε και κάλαντα. Γιατί μας τα είπε παραμονή Χριστουγέννων, πρέπει να μας τα πει και παραμονή Πρωτοχρονιάς. Γιώργο, σε συναντάμε και πάλι σε λίγο. Για να βρούμε έναν άλλο συνάδελφο στην άνοιξη της Αττικής. Αυτή είναι η βεράντα σου, Γρηγόρη, όπως μπορούμε να δούμε από τα πλάνα που μας στέλνεις. Γρηγόρης Λέκος κοντά μας. Αν μπορώ να μιλήσω, γιατί ο Τσελίκας μας πάγωσε σε όπου είμαστε εδώ πέρα. Ο Τσελίκας είναι σαρωτικός. Είναι σαρωτικός όντως. Έχει πάρα πολύ κρύο. Όπως είπε και ο Γιώργος, είναι η αίσθηση για μείον 10. Χιονίζει από χτες το βράδυ επί 8 η ώρα κατάπαυστα. Θα μάθω για λίγο κατά τις 2-3 τα ξημερώματα και έχει ξαναρχίσει τώρα πριν από λίγο. Από ό,τι ξέρω, έχουν δημιουργηθεί πολλά προβλήματα τόσο στη Λεωφόρο Μαραθώνος όσο και στους δρόμους της Άνοιξης. Οι οδηγοί ήταν πολύ προσεκτικοί, γιατί παίρνουν όλοι τα αυτοκίνητά τους βέβαια και χωρίς αλυσίδες και βγαίνουν στους δρόμους. Προφανέστατα και χρειάζονται αλυσίδες. Ήδη από χθες το λέμε, πριν κλείσουν και τελείως οι δρόμοι. Βλέπουμε και από την εικόνα τώρα που μας στέλνεις ότι και ο δρόμος, να, που βλέπουμε, είναι μέσα στο χιόνι, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Αλλά ας ελπίσουμε ότι σιγά σιγά αντιμετωπίζονται αυτά τα προβλήματα, ανοίγουν οι δρόμοι. Από τη μία, από την άλλη έχουν αλυσίδες όλοι οι οδηγοί. Εσύ οι αλυσίδες έχεις, Γρηγόρη, γιατί κατά τις 4 λένε οι πληροφορίες μου ότι θα πρέπει να είσαι εδώ, στο χώρο εργασίας σου. Είναι δύσκολο, το βλέπω. Η μετακίνηση είναι δύσκολη. Είναι δύσκολη η μετακίνηση. Αυτό, να το ακούσει εδώ η εργασία. Μάλιστα. Λοιπόν, στα Κατάλευκα και η Άνοιξη, να αφήσουμε προς το παρόν.